Σήμερα θα σας πούμε αρχαία ιστορία πολύ πολύ παλιά. Την έγραψε ένας αρχαίος Έλληνας συγγραφέας, ο Αριστοφάνης. Στον ουρανό έμεναν οι θεοί και στη γη οι άνθρωποι. Οι θεοί έβλεπαν από ψηλά τι έκαναν οι άνθρωποι. Αν ήταν κακοί και μάλωναν, τους έστειλαν δώρο. Και το πιο ωραίο δώρο ήταν η ειρήνη. Ο φίλος μου Τριγέος θέλει να πετάξει, θέλει να πάει στον ουρανό. Να πάρει αεροπλάνο, να πάρει αεροπλάνο. Όχι, όχι, κάτι άλλο σκέφτηκε. Ένας καθάρι πήρε το έχει δέσει στην αυλή του, το ταΐζει, το παγαίνει, γρήγορα να μεγαλώσει, στα φτερά να τον σηκώσει, να τον πάει στον ουρανό. Ο παπάς μου Τριγέος θέλει να ανέβει στον ουρανό, βάζει σκάλες, πέφτει κάτω, σπάει πόδι και κεφάλι. Μα μυαλό δεν βάζει πάλι. Όλα ταξίες κάνει, μάλλον θέλει να μας τρελάνει. Κάτι ψάχνει, κάτι ψάχνει. Την ειρήνη. Ποια ειρήνη? Αυτή που έφυγε. Και πού πάει? Δεν ξέρω. Αυτό θέλω να ρωτήσω τους θεούς στον ουρανό. Το έχει χάσει τον ουρανό. Έχασε και την ειρήνη. Το σκαθάρι μεγαλώνει. Στα φτερά του το ασηκώνει. Φύλακα Ερμή, άνοιξε. Θέλω κάτι να ρωτήσω. Δεν είναι κανείς εδώ. Και οι θεοί που πήγανε? Φύγανε. Έχουν θυμώσει. Γιατί εσείς, εκεί κάτω στη γη, όλο μαλώνετε. Και βάλανε τον πόλεμο να σας τιμωρήσει. Εξήγησέ μας, εξήγησέ μας. Έχει αρπάξει με την ειρήνη και την έχωσε στη σπηλιά. Μια μεγάλη πέτρα βάζει και την κλείνει για καλά. Και έτσι που μαλώνετε, η ειρήνη πια δεν θα ξαναβλέπετε. Και με εμάς τι θα κάνει ο πόλεμος? Έχει φέρει ένα κουδί και ένα γουδοχέρι. Βάζει μέσα σπίτια και ανθρώπους και τα κάνει λιώμα. Φεύγω. Πάω στους ανθρώπους. Γρήγορα στη γη γυρίζω να τους πω αυτά που είδα. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Θα έρθει πίσω η ειρήνη. Λαέ της Λακιάς. Ζήτω, ζήτω. Ο πόλεμος έχει κλείσει την ειρήνη στη σπηλιά. Πάρτε φτιάρια και λωστούς και πάμε να την ελευθερώσουμε. Πάμε όλοι, πάμε όλοι. Τριγύε προχώρα και όλοι μαζί με φόρα. Την πέτρα θα τραβήξουμε, τον πόλεμο θα ρίξουμε. Εμπρός βοηθάτε, την πέτρα τραβάτε, κορίτσια και αγόρια, γερά δυνατά και ένα και δύο και ποιος τεμπελιάζει και στην άκρη παράζει. Ζήτω, ζήτω, ζήτω. Ήρθε πάλι η ειρήνη. Καλοί μου άνθρωποι, εγώ σας φέρνω δραπάνια, σκαλιστήρια, φτιάρια, ποτιστήρια, να φτιάξετε τους κήπους σας, να φυτέψετε σιτάρι, να κάνετε ψωμί, να βάλετε και δέντρα που θα γεμίσουν φρούτα. Ελάτε, πάρτε όλοι. Ποιος είναι πάλι? Εγώ που φτιάχνω το όπλο για τον πόλεμο και για τους σκοτώμους στην περιοχή σας. Έχω πυράβλους γκρούς. Πυράβλους εδάφους σε εδάφους, αέρος αέρος. Τι θα τους κάνω τώρα που φέρατε την ειρήνη? Χωρίς τον πόλεμο πάει χάθηκα. Καλέ εμένα, δεν με σκέφτεστε καθόλου? Ελάτε αγοράστε, μισοτιμή τους δίνω. Πρέπει να τους πουλήσω όλους σήμερα. Οπωσδήποτε, γιατί λίγη ημερομηνία και μετά πάει φαλήρης. Ελάτε είπα, αγοράστε. Δεν τα θέλουμε. Πάρ' τα και φύγε γρήγορα.
όπως σας θα πάρετε. Να μην σας ξαναδούμε. Εμείς δεν σκοτωνόμαστε. Μονάχα θα αγαπιόμαστε. Όποτε χρειαζόμαστε, καλύτερη ειρήνη. Τι άραγε είναι σήμερα για μας η ειρήνη? Η ειρήνη είναι να είμαστε όλοι εδώ μαζεμένοι και να χαιρόμαστε. Η ειρήνη είναι να πηγαίνουμε δρόμο. Η ειρήνη είναι να τραγουδάμε τα τραγούδια που μας αρέσουν. Η ειρήνη είναι να περπατάμε στο χωριό και λεστή. Η ειρήνη είναι να τρέχουμε στα χωράφια. Η ειρήνη είναι η φωνή των πουλιών την άνοιξη. Η ειρήνη είναι η γλυκιά ζέστη του μεσημεριού. Η ειρήνη είναι η μαμά που μας περιμένει στο σπίτι. Η ειρήνη είναι μία βόλτα του ποδήλατου. Η ειρήνη είναι το πρώτο μας μπάνιο στη θάλασσα. Η ειρήνη είναι να κάνουμε καινούργιους φίλους. Η ειρήνη είναι να βοηθάμε όσο μπορούμε, όσο μικροί κι αν είμαστε. Γιατί όλα αυτά σημαίνουν ειρήνη. Όχι μόνο για μας, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο.